Την τελική υπογραφή περιμένει ο Δήμος Ρεθύμνου για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στην πόλη που είχε ανακοινώσει πριν από μήνες ο Δήμαρχος. Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα επιτρέψει την κατασκευή μιας πρότυπης βιοκλιματικής πλατείας στην επιφάνεια. Μια πρότυπη βιοκλιματική πλατεία που θα έχει συνάφεια και σύνδεση και με το ιστορικό κέντρο της πόλης αλλά και με το δημοτικό μας κήπο. Μέχρι πριν λίγο διάστημα το Ρέθυμνο αντιμετώπιζε σοβαρά τον κίνδυνο μιας πλημμύρας με τις ανάλογες συνέπειες. Γίνονται παράλληλες κινήσεις και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Υπάρχει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός, αλλά η αγωνία μας υπάρχει για το άμεσο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε και σε μελέτες για έργα μικρότερης εμβέλειας και μικρότερης κλίμακας, αλλά όχι όμως μικρής αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι γενικά τα αντιπλημμυρικά και όλα τα έργα τα οποία είναι συνοδά των φυσικών καταστροφών είναι πρώτη προτεραιότητα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτελείται το έργο των 5 εκατομμυρίων για τις φυσικές καταστροφές που υπέστη ο Δήμος μας τις τελευταίες δύο φορές. Με γοργό ρυθμό εξελίσσεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου και όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των εθελοντών και για το οποίο οι δημότες θα πρέπει να είναι υπερήφανοι. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλαπλά επιτεύγματα που θα μεταμορφώσουν το κέντρο της πόλης. Στίζεται το 16ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά αρχίζει και η Οδός Μελισσινού, ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι ο τελευταίος μεγάλος δρόμος στην παλιά πόλη που κι αυτός αναπλάθεται βιοκλιματικά. Ξεκινάνε οι κάθετοι δρόμοι που θα ενώσουν τις δύο μεγάλες αρτηρίες, τη Μουάτσου με τη Λεωφόρου Κουντουριώτου, με τους κάθετους δρόμους. Παρόν όμως είναι ο Δήμος και στην αγροτική οδοποιία. Είμαστε και εκεί σε τελευταία στάδια συμβασιοποιήσεως με τους εργολάβους μας για να ξεκινήσουν και αυτά τα έργα.